πολύ χαρούμενος που ξαναβλέπω έναν πολύ καλό φίλο και προσωπικό, αλλά κυρίως έναν πολύ καλό φίλο της Ελλάδας. Και στην Ελλάδα έχουμε μια παροιμία που λέει ότι οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα και ήσασταν ένας πραγματικός φίλος της Ελλάδας στα δύσκολα. Ταυτόχρονα όμως είμαι χαρούμενος που σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε με τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και για τις πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης, καθώς γνωρίζω ότι είναι ένας πολιτικός σε διαρκή επαγρύπνηση με ένα πρόσημο πολύ εμφανές στις ιδέες του, κοινωνικό και φιλευρωπαϊκό. Και αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι να προσδιορίσουμε τις αναγκαίες εκείνες παρεμβάσεις, ώστε το κοινό μας οικοδόμημα, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, να μπορέσει να δώσει απαντήσεις στο μεγάλο αίτημα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αλλά ταυτόχρονα να δώσει και απαντήσεις που αφορούν την ανάσχεση του ευρωσκεπτικισμού, του ακροδεξιού λαϊκισμού, που αποτελεί σήμερα ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Mon cher Alexis, je suis venu pour te féliciter parce que tu as réussi le pari qui était le tien. Je t'ai rencontré la première fois en janvier 2015. Je venais d'être élu et tu faisais ta première visite à Paris. Et le défi qui était devant toi, c'était d'obtenir qu'il puisse y avoir un plan d'aide qui soit renégocié et qui permette à la Grèce de sortir des contraintes qui pesaient sur elle. Et nous avons pu, au mois de juillet 2015, trouver une solution. Et après, tu as franchi toutes les étapes. Et aujourd'hui, la Grèce peut être fière parce qu'elle a, par elle-même et après beaucoup de sacrifices, été capable d'obtenir ces résultats. Ce qui fait que l'Europe, aujourd'hui, est beaucoup plus préoccupée par d'autres pays que la Grèce. Αγαπητέ Αλέξη, ήρθα εδώ για να σας συγχαρώ γιατί καταφέρατε να επιτύχετε για τη χώρα σας. Σας συνάντησα για πρώτη φορά το 2015. Εκείνη την εποχή είχατε να αντιμετωπίσετε μια μεγάλη πρόκληση. Έπρεπε να πετύχετε ένα πρόγραμμα βοήθειας που να επιτρέψει στην Ελλάδα να βγει από τις διάφορες πιέσεις τις οποίες υφίστανται εκείνη την εποχή. Θυμάμαι πιο συγκεκριμένα τη συνεργασία μας τον Ιούλιο του 2015 και μετά ξέρω ότι περάσατε όλα τα δύσκολα σημεία, όλα τα δύσκολα βήματα. Καταφέρατε ώστε η Ελλάδα να πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με άλλα προβλήματα και όχι με εκείνο της Ελλάδας. Mais aussitôt un problème disparaît, un autre surgit. Et aujourd'hui, la question de l'avenir de l'Europe est posée. Et c'est pour ça que je voulais te voir, pour dire que la gauche en Europe a une responsabilité particulière. Μόλις εξαφανιστεί ένα πρόβλημα, εμφανίζεται ένα καινούριο. Και σήμερα το καινούριο εκείνο που υπάρχει είναι το θέμα του μέλλοντος της Ευρώπης. Η αριστερά λοιπόν έχει μια ευθύνη για αυτό το θέμα. Il y a sûrement une Europe qui doit prendre de l'avance par rapport à ce que nous connaissons à 27 et où nous devons aller plus vite et plus loin à quelques pays. Et parmi ces pays, il y a la France et il y a la Grèce. Η Ευρώπη πρέπει να προοδεύσει. Πρέπει να προοδεύσει σε σχέση με αυτούς τους 27 που την αποτελούν. Πρέπει λοιπόν να πάμε πιο γρήγορα με ορισμένα κράτη, μεταξύ των οποίων η Γαλλία αλλά και η Ελλάδα. Sinon, l'Europe sera durablement bloquée. Et les libéraux, les conservateurs peuvent se satisfaire d'une Europe bloquée. Pas les progressistes ou les socialistes ou la gauche.
Αλλιώς η Ευρώπη θα μείνει για μεγάλο διάστημα μπλοκαρισμένη και αυτό μπορεί να το επιθυμούν οι φιλελεύθεροι ή κάποιοι άλλοι, αλλά οι αριστεροί και οι σοσιαλιστές δεν το επιθυμούν. Et le risque majeur, c'est que les peuples finissent par s'éloigner de l'Europe, ne voyant plus le cadre qui leur permet d'être protégés ou d'être accompagnés pour leur destin. Ο κίνδυνος για τους λαούς της Ευρώπης είναι να απομακρυνθούν από την Ευρώπη, αν βλέπουν ότι η Ευρώπη αυτή δεν ανταποκρίνεται στα αισθήματά τους και στο δεδομένο που θέλουν να φτιάξουν.